Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μας βιντεάκι. Σε αυτό το βιντεάκι θα πάμε να διακοσμήσουμε τα νύχια μου, να πάω να σας εξηγήσω πώς και τι, πώς τα έκανα. Θα σας πω από πού έχω προμηθευτεί αυτές τις ωραίες σκόνες, τα στρασάκια, τι άλλο έχω πάρει, τις Παναγιά στα μάτια. Επιπλέον βρήκα χαβιάρι πολύ ψηλό, διότι έχει σταματήσει πλέον να είναι μόδα μόνο τα στρασάκια γύρω-γύρω. Βάζουμε και χαβιάρι, έτσι ώστε να φαίνεται λίγο πιο designato το σχέδιο και λίγο πιο κόσμημα. Θα πάμε να τα κάνουμε παρέα όλα αυτά. Τα έχω προμηθευτεί από το Loft Academy στην Θεσσαλονίκη. Εδώ έχει και το τηλέφωνο για όσες κοπέλες επιθυμείτε. Για Λαμοίδου Ζωή, αλλιώς το Facebook Ζωή Γιάλ. Και πάμε να σας τα δείξω step by step. Έχω πάρει και άλλα πράγματα βέβαια, τα οποία με ρωτάγατε σε άλλα βίντεο, οπότε τα έχω συγκεντρωτικά όλα. Έχει πάρα πολύ ωραία strass, glitter και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Δείτε, βρήκα το πιο ωραίο μαύρο γκλιτεράκι, πραγματικά γράφει υπέροχα. Επίσης βρήκα και αυτό εδώ το χαβιάρι, το οποίο έχει και μικρά στρασάκια μέσα, είναι όλα τους καταπληκτικά, ένα και ένα. Και αυτό, έχω πάρει ένα σωρό, ειλικρινά, νομίζω ότι θα έχω γκλιτέρ για πάντα. Και επιπλέον και εκείνη τη μαγική άσπρη σκόνη sugar που πάντοτε με ρωτάγατε, που έβαζα πάνω από το baby boomer και σας άρεσε. Μου άρεσε η ποιότητα, μου άρεσε πάρα πολύ το ότι ήταν ψηλή η σκόνη και δεν ήταν χοντροκομμένη, για να το πω διαφορετικά. Και θα σας τη δείξω και αμέσως και στην εφαρμογή. Επίσης και τα φύλλα χρυσού είναι υπέροχα, τα έχω χρησιμοποιήσει εδώ, τα έχω βάλει από μέσα, έχω βάλει και χαβιάρι για όσες κοπέλες κάνουν χτιστό γαλλικό, αλλά για όσες δεν κάνουν θα σας δείξω πώς μπορείτε να τα βάλετε και χωρίς να κάνετε χτιστό γαλλικό. Λοιπόν, όλα πίσω, τέλεια, και να πάω να σας δείξω πρώτα τη σκόνη την οποία εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα για να μπορώ να τη φυλακίζω. Okay. Θα περάσω μία λεπτή στρώση Graphene Base, το έχω μπαφάρει έτσι ώστε να μπορέσει να περαστεί και πάμε να το κάνουμε παρέα. Φαίνεται, εντάξει, τη βάση θα περάσω απλά τώρα. Προσοχή, όταν θα βάζετε σκόνες θα φροντίζετε να καλύπτετε πολύ καλά και σωστά όλη την επιφάνεια την οποία έχετε επιλέξει, γιατί αν αφήσετε κάπου κενά θα σας κάνει και η σκόνη σας κενά. Θα φέρω ένα λεπτάκι μπροστά το δάχτυλό μου για να μπορώ να το βλέπω πολύ καλύτερα και να το ελέγχω και απλά να περάσω τη βάση δεξιά και αριστερά. Ο λόγος ο οποίος επιλέγω base και δεν επιλέγω top coat είναι διότι όπως θα το αφήσετε, έτσι και θα σας ξαναέρθει η πελάτησα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα απώλειας, οπότε για μεγαλύτερη ασφάλεια, για να μην παραπονιούνται οι πελάτησές μας, βάζουμε όλες τις δικλίδες ασφαλείας. Και όπως σας έχω πει, αν σε περίπτωση σας λερωθεί η λευκή σκόνη, το μόνο που μπορεί να κάνει η πελάτησα είναι με λίγο αλκοολούχα λοσιόν και ένα λεπτό βουρτσάκι, να το καθαρίσει και να ξαναγίνει όπως ήταν. Εντάξει, δεν πηγαίνουν λεκέδες αυτή εδώ εύκολα. Λοιπόν, ας ευχηθούμε ότι την έχω πέρασει παντού τη σκόνη. Θα πάρω αυτό εδώ το πουσεράκι το οποίο με έχει βολέψει και θα ξεκινήσω από πάνω, από την κορυφή. Θα το καλύψω όλο. Το χέρι μου τρέμει. Μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε και στα social media Elisaveth Nails Athens σε Facebook και Instagram. Εκεί βλέπετε το οτιδήποτε φτιάχνω, κάνω. Βλέπετε και δουλειές από μαθήτριές μου. Τα πάντα.
Επίσης να πω ότι η Ζωή έχει μια εξαιρετική σχολή πάνω στη Θεσσαλονίκη. Σας καλύπτει σε όλα, σε όλα, σε όλα, σε όλα. Βλέπετε ότι το κρατάω εδώ, αν εξαιρέσουμε ότι στο βίντεο μου ξέφυγε λίγο πιο έξω. Εδώ μέσα, αυτό το έχω πάρει από τα IKEA, είναι για να βάζουμε υποτίθεται τα ποτήρια. Και ο λόγος ο οποίος το κάνω εδώ μέσα είναι για να μην χάνω τη σκόνη μου και τσούκου τσούκου την ξαναμαζεύω. Γιατί και στο αλουμινόχαρτο και στο οτιδήποτε άλλο την ψάχναμε αυτή τη σκόνη. Προσοχή, μην ακουμπήσετε με το εργαλειάκι σας πάνω στην επιφάνεια την οποία ρίχνετε τη σκόνη, γιατί θα αφήσετε τα βαθουλώματα και δεν το θέλετε. Το baby boomer εδώ το έχω κάνει με ακριλικό. Χτυπάμε λίγο το δαχτυλάκι για να φύγει περιττή η σκόνη. Εάν κάπου μπορεί να χρειάζεται, ξαναπροσθέτουμε. Θα το πολυμερίσετε για 60 δευτερόλεπτα. Το βάζω εγώ για τον πολυμερισμό μου μέσα και θα είναι έτοιμο. Επίσης, ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα ήταν αυτό εδώ το σμαραγδί που μου άρεσε πάρα πολύ. Πέρασα ένα απλό πράσινάκι από κάτω, μία στρώση, δεν χρειαζόταν να περάσω δεύτερη στρώση χρώματος. Και είχε ως αποτέλεσμα να μου αποτυπωθεί ολόσωστα. Είναι, φανταστείτε ότι τώρα το καλοκαίρι αυτά θα παίξουν πάρα πολύ. Οτιδήποτε έχει να κάνει με στρά, σκόνες, διακόσμηση και είναι εύκολες λύσεις. Επιπλέον αυτή τη σκόνη, πέραν από το να την αφήσετε έτσι χωρίς να την κλείσετε από πάνω, μπορείτε να την ανακατέψετε με top coat ή με graphene base και να δημιουργήσετε ένα δικό σας glitter. Αν δηλαδή δεν έχετε ένα τέτοιο glitter, πολύ εύκολα μπορείτε να το δημιουργήσετε χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα. Να κι άλλο ένα μυστικό. Λοιπόν, τώρα θα βγάλω το χεράκι μου από τη λάμπα, θα πάρω το βουτσάκι μου και απλά θα το ξεσκονίσω λίγο. Γκλίτερ παντού. Και δείτε το. Από άκρη σε άκρη. Αυτό μένει έτσι μέχρι την επόμενη συντήρηση. Ας καθαρίσω λίγο το πλάνο μου. Το ίδιο ισχύει και με αυτήν και με τη χρυσή και με την ασημένια. Πολύ μου άρεσε και αυτό εδώ το χρυσό. Σκεφτείτε να τα κάνει η πελάτησά σας λευκά και απλά να βάλει αυτό και μόνο από πάνω. Τίποτα άλλο. Είναι τέλειο. Λοιπόν, τώρα πάω να σας δείξω πώς θα βάζετε τα φύλλα χρυσού. Θα επιλέξω που θέλω να τα βάλω. Μπορεί να τα θέλω να τα βάλω οριζόντια, κάθετα και απλούστατα. Θα πάρω την graphene base και θα πάω έτσι ακριβώς. Okay. Θα το πολυμερίσω, κανονικά θέλει 60, αλλά εγώ θα το βάλω 30, γιατί απλά θέλω την κολόδη της graphene, δεν θέλω κάτι άλλο. Και δείτε τι ωραία χρώματα. Δεν είχα ξαναβρει τέτοια χρώματα στην αγορά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα έφερε. Και αυτό εδώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα, ασημή, αλλά ατόφια ασημή. Και αυτό εδώ έχει φοβερές αποχρώσεις, δηλαδή με λίγη φαντασία μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Με απλά και εύκολα. Λοιπόν, από εκεί πήρα και αυτή τη τσιμπίδα. Παίρνω αυτό το κομματάκι. Μπορώ να το κάνω σε μικρά μικρά κομματάκια. Όσο κομματάκια θέλω. Έχει μια τέλεια απόδοση αυτό το χρώμα. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο ωραίο. Θα το βάλω εδώ που θέλω. Okay. Και για να μην είναι ογκώδες, τσακ, το πατάω. Και εκεί. Και κάθετα. Και τον τίνω με φύλλα χρυσού. Όπως θέλω εγώ. Μικρά, μεγάλα. Μπορώ να το κόψω σε πιο μικρά κομματάκια. Μπορώ στο ενδιάμεσο να βάλω κάποιο άλλο χρώμα φύλου χρυσού. Μπορώ να το κλείσω με top mat, το οποίο δείχνει ένα εξαιρετικό εφέ. Δείτε το λίγο τι ωραίο που φαίνεται. Μου αρέσουν τα χρώματα στα φύλλα χρυσού. Μου θυμίζουν καλά κοσμήματα. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα στα φύλλα χρυσού. Δεν είχα ξαναβρει τόσο ωραία χρώματα.
ειλικρινά. Και στη συνέχεια απλώς θα κλείσουμε top non-wipe και είμαστε έτοιμοι. Δεν φεύγουν, δεν πάνε πουθενά, 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 πουθενά. Πάντοτε να έχετε ένα top coat το οποίο να το χρησιμοποιείτε μόνο και μόνο για τις σκόνες σας, έτσι ώστε να μην αρχίζουν και γυαλίζουν όλες σας οι σκόνες. Ορίστε, είχα, δεν είχα, πάλι υπερπαραγωγή τα έκανα. Λοιπόν, έτοιμο. Θα το πολυμερίσω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Φανταστείτε το να το κάνετε πάνω σε χρώμα ή πάνω σε τζέλ το οποίο έχει μια φυσική απόδοση το χρώμα, όπως το cover ή το cover dark που είναι πάρα πολύ ωραία τζέλ. Πόσο ωραία θα δείξει το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα φύλλα χρυσού. Πραγματικά είναι τέλεια τα χρώματα τα οποία σου παρέχει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έχει τέλεια στρας, τέλεια, τέλεια, τέλεια στρας. Εγώ σας είπα, ερωτεύτηκα πάρα πάρα πολύ το χαβιάρι, το ψιλούλι, γιατί μπορείς να κάνεις πάρα πολλά όμορφα πράγματα. Επίσης, βρήκα, μισό που τα έβαλα, να το, και κασετίνες με διάφορα μεγάλα στρασάκια και διάφορα μέσα. Οπότε αντί να τα παίρνω ξέχωρα, τα έχω όλα μαζί, διάφορα διακοσμητικά. Που επίσης είναι πάρα πολύ της, επί της μοδός το να βάζουμε μεγάλα διαμαντάκια και να φαίνεται σαν ένα κόσμημα το χέρι. Δείτε το λίγο με 2-3 απλά πράγματα πόσο ωραίο μπορεί να βγει και. Λοιπόν, και τώρα τι θα κάνω, τι θα κάνω. Λοιπόν, θα γεμίσω και αυτό εδώ πέρα. Το άλλο το άφησα ορφανό. Έτσι για να μην τα γεμίσω όλα μαζί. Και θα ανοίξω αυτή εδώ την κασετίνα. Επιπλέον να σας πω ότι... Εδώ εσύ. Έφυγε η κάμερα. Έχει μικρούλες μικρούλες τικούλες που τα έχει βαλμένα όμορφα και ωραία. Λοιπόν, θα πάρω graphene base. Θα αφήσω εδώ. Πιάσω ένα κόσμημα, θα τα αφήσω εδώ, δεν θέλει αυτό. Αυτό μπορείτε να το αφήσετε και μόνο του, έλα ψυχούλα. Τέλεια. Και μπορείτε στο ενδιάμεσο να το γεμίσετε με χαβιάρι ή οτιδήποτε θέλετε. Ή αυτά εδώ τα ψιλούλια. Σαν μίνι κρυσταλάκια. Και μέσα. Για λίγο για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί με λίγα λόγια. Έλα εδώ εσύ. Να βάλω λίγη γκράφεν, θα πάρω ένα πινέλο εννοείται ότι μπορείτε να τα βάλετε και μεμονωμένα, έτσι της Παναγιάς στα μάτια κυριολεκτικά. Ένα extreme νύχι οφείλει να στολιστεί όπως του αρμόζει. Αυτό εννοείται ότι εσείς μπορείτε να το προσαρμόσετε σύμφωνα με τα δικά σας θέλω και με τα θέλω από τις πελάτησές σας, δεν το συζητάμε. Απλώς εγώ σας δείχνω ότι ναι, μπορείτε να κάνετε πολλά και διάφορα πράγματα. Ορίστε. Μπορώ να το γεμίσω και με άλλα πράγματα αν θέλω, αλλά δεν θα το φορτώσω άλλο, θα κάτσω στα αυγά μου γιατί έχω βάλει ήδη αρκετά. Nail Loft Academy στη Θεσσαλονίκη, θα το βρείτε είτε στο Facebook είτε στο Instagram, έχει υπέροχα πράγματα, υπέροχη σκόνη, στράς και στην έκθεση Θεσσαλονίκης τώρα. Ευελπιστώ να σας άρεσε και ως το επόμενο βίντεο, γεια σας!